Συγκλονισμένος από τη στήριξη, την αγάπη και εμπιστοσύνη του δικοϊκού κόσμου, δήλωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Γιώργος Λιλίκας. Μιλούσε σε πανκύπρια πολιτική συγκέντρωση φίλων του Δημοκρατικού Κόμματος και άφησε αιχμές κατά της ηγεσίας του Δίκο για τις επιλογές που έκανε για τις προεδρικές εκλογές. Σε αυτόν τον αγώνα δεν μας έφερε μαζί η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Σε αυτόν τον κοινό αγώνα, σε αυτόν τον κοινό μετερίζει, μας έφερε μαζί η δική σας αγωνιστικότητα και ο δικός σας πατριωτισμός. Σε ό,τι αφορά τις καθ' αυτές εκλογές, τις χαρακτήρισε ως τις κρισιμότερες στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας πως το αποτέλεσμά τους θα επικυρώσει ή θα ακυρώσει το περήφανο κατά την έκφρασή του «Όχι» του Κυπριακού Ελληνισμού στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Τη συγκέντρωση Λιλίκα σχολίασε με γραπτή ανακοίνωσή του το Δίκο και η βουλευτής του κόμματος Αθηνά Κυριακίδου. Οι δικοϊκοί προσγείωσαν ανώμαλα τον κύριο Λιλίκα, ο δυνενόρος σκέτε και μην. Εκτός 5-6 δικοϊκών που έχουν στελεχώσει το επιτελείο του κ. Λιλίκα, ακολουθώντας μια δική τους αυτόνομη πολιτική πορεία απέναντι στο Δίκο, ελάχιστοι ήσαν οι δικοϊκοί που πήραν μέρος στην εκδήλωση. Ο δικοϊκός κόσμος απέδειξε ότι και τιμά και υπερασπίζεται την ιστορία, τους αγώνες και την προσφορά του κόμματός του και δεν είναι διαθετημένος να υπηρετήσει τους σχεδιασμούς εκείνων που επιχειρούν να ελεηλατήσουν το Δίκο. Η προσπάθεια αλληλεγγύης του Δημοκρατικού Κόμματος από τον Γιώργο Λιλίκα απέτυχε παταγωδώς. Ο κόσμος του Δίκο ξέρει να προστατεύει το κόμμα του. Ο κύριος Λιλίκας καμία σχέση δεν έχει με το Δημοκρατικό Κόμμα, ούτε με την ιστορία του, ούτε με τα εμβλήματά μας. Και κατέληξε ότι το Δίκο ατενίζει το μέλλον με ελπίδα γύρω από την υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη.